Πάμε να τα ακούσουμε. Βρίσκομαι στα logistics της εταιρείας First, γιατί σήμερα έχουμε να δούμε ένα άκρος ποθητό super car. Το συγκεκριμένο είναι ένα από τα τελευταία αυτοκίνητα που έχουν κατασκευαστεί, γιατί πριν από λίγες ημέρες σταμάτησε η παραγωγή του μοντέλου. Και ποιο είναι αυτό? Audi R8. Ακριβώς έτσι, με τέτοια προστασία, έρχεται από το εξωτερικό. Και θα έλεγα, πάμε σιγά σιγά να κάνουμε ένα unboxing. Αυτό εδώ είναι ένα από τα πλέον συλλεκτικά R8, το οποίο θα πουληθεί στην Ελλάδα και θα κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Η παραγωγή του R8 ολοκληρώθηκε στις 27 Μαρτίου 2024. Αρχικά ήταν να σταματήσει το Δεκέμβριο του 2023, όμως η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη που οι άνθρωποι της Audi συνέχισαν να το κατασκευάζουν μέχρι και το Μάρτι. Και για να σας πω έτσι, για να ξέρετε, φανταστείτε ότι στην τελευταία χρονιά παραγωγής, το 2023, το R8 είχε αύξηση στις πωλήσεις του κατά 49%. Εδώ έχουμε ένα από τα τελευταία Audi R8 παραγωγής. Το συγκεκριμένο είναι σε κόκκινο χρώμα, εξωτερικό, μαύρο εσωτερικό και είναι το προτελευταίο το οποίο θα έρθει στην Ελλάδα. Το τελευταίο θα είναι το οποίο θα έρθει σε λίγες ημέρες στην Ελλάδα. Θα είναι ένα ανθρακί με κόκκινο εσωτερικό. Και ένα τέτοιο αυτοκίνητο, για να καταλάβεις ποιες είναι οι πραγματικές του δυνατότητες, μπορείς να το συνειδητοποιήσεις μόνο μέσα στην πίστα. Ο χώρος αποσκευών βρίσκεται στο εμπρός μέρος, ο κινητήρας πίσω. Και όσο βγάζω τα προστατευτικά, να σας πω ότι αν δεν κάνω λάθος, το 2016, ήμουν από τους λίγους τυχερούς που είχα την ευκαιρία να βρεθώ στη Γερμανία, στην πίστα της Audi. Ήταν η πρώτη χρονιά που λειτουργήσε η πίστα της Audi και είχαμε ταξιδέψει εκεί για να κάνουμε εκπαίδευση με Audi R8. Εκεί, στην πίστα δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι όσα και να νομίζεις ότι ξέρεις, τελικά γνωρίζεις ελάχιστα. Θα σας πω ότι πραγματικά οι επιδόσεις του είναι εκρηκτικές και στην πίστα καταλαβαίνεις πόσο γρήγορο είναι αυτό το αυτοκίνητο, πόσο εκρηκτικές είναι οι επιδόσεις του και αυτό το οποίο πραγματικά σε εντυπωσιάζει είναι ο τρόπος που γίνεται η απόσβεση από τις ανομαλίες του εδάφους. Δηλαδή, ανομαλία στο έδαφος σε μία πίστα είναι τα κέρμπ. Εκεί καταλαβαίνεις πόσο καλά κάθεται το αυτοκίνητο. Τι φρένα έχει, μιλάμε για κεραμικά φρένα, πώς αντιδρά στο βρεγμένο τετρακίνητο. Αν το οδηγήσετε σε βρεγμένο, θα καταλάβετε πόσο εύκολο μπορεί να γίνει στα χέρια του οδηγού. Αρκεί, όπως σας είπα, να έχει περάσει συγκεκριμένη εκπαίδευση. Ένα από τα τελευταία καθαρόαιμα
γνήσια, ποθητά, ερεθιστικά, τώρα δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τις λέξεις που θέλω. Και αφού βρισκόμαστε στο πίσω σημείο που πίσω βρίσκεται ο κινητήρας στο Audi R8, V10, 5.200 κυβικά εκατοστά, 620 άλογα και όσον αφορά τις επιδόσεις, 0%, 3,1 δευτερόλεπτα, τελική ταχύτητα 331 χιλιόμετρα την ώρα. Αληθινά νούμερα. Εξωτερικά, δεν χρειάζεται συστάσεις. Βγάζει μάτια. Είναι Audi. Εδώ μιλάμε για την επιτομή της τεχνολογίας. Προβολής LED Audi Laser Light με υποβοήθηση, δηλαδή αυτό τι σημαίνει? Όταν οδηγείς νύχτα, το φως προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες. Και εδώ να σημειώσουμε ότι το Audi R8 ήταν το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο στο οποίο είδαμε εμπρός φώτα LED. Το συγκεκριμένο έχει κεραμικά φρένα, κόκκινες δαγκάνες και αυτό το οποίο το κάνει ιδιαίτερο, κάτι το οποίο βέβαια το βλέπουμε σε αρκετά supercars, είναι η διαφορά διαστάσεων στα ελαστικά εμπρός και πίσω. Μπροστά έχουμε διαστάσεις 2,45, 30, 20 και πίσω έχουμε 305, 30, 20. Χρώμα, όπως είπαμε, κόκκινο της φωτιάς, ανθρακόνημα σε πάρα πολλά σημεία του αυτοκινήτου και ένα από αυτά, ανθρακόνημα, η πίσω ροδομή, έργο τέχνης. Εδώ θέλει χάδια. Και βασικά δεν είναι μόνο για χάδια, είναι για να δημιουργεί κάθε τη δύναμη τόση όση χρειάζεται όταν κινείσαι με 300 και χιλιόμετρα την ώρα. Όχι στην Ελλάδα, στη Γερμανία ή σε κάποια πίστα. Και επειδή μιλάμε για ένα γνήσιο, καθαρόαιμο supercar, διαχύτης και τεράστιες εξατμίσεις. Σε λίγο θα το βάλουμε και μπροστά να ακούσουμε. V10. Όχημα αυστηρά για 2 επιβάτες. Περίμενα. Καλυμμένο όλο από δέρμα, carbon, και εδώ μπορείτε να καταλάβετε για τι ποιότητα μιλάμε. Τιμόνι R8 Performance πολυλειτουργικό, δερμάτινο, start and stop engine πάνω στο τιμόνι, κουμπάκι για τις εξατμίσεις, για τον ήχο, εδώ για τα modes, drive select και τα υπόλοιπα κλασικά τα οποία λίγο πολύ όλοι τα ξέρουμε. Εννοείται paddles πίσω από το τιμόνι. Και άμα χρειαζόμαστε λίγο χώρο αποσκευών, γιατί μπροστά όπως είδατε δεν έχουμε πάρα πολύ, έχουμε χώρο αποσκευών, εδώ χωράει μια βαλτσούλα, δύο σακουβουαγιάς, ακριβώς πίσω από τα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού. Και όπως είπαμε, αυτό είναι το πρώτο τελευταίο το οποίο έρχεται στην Ελλάδα. Μιλήσαμε για κινητήρα, για άλογα, κουμπάκια ήχου. Ήρθε η ώρα να το απολαύσουμε ηχητικά. Πάμε να τα ακούσουμε. Ωραία το είδαμε, ωραία το είδατε. Το ζητούμενο είναι πού μπορείτε κι εσείς να πάτε να το δείτε από κοντά, να το αγγίξετε, να το χαϊδέψετε. Τις επόμενες ημέρες, μέσα στον Απρίλιο δηλαδή, θα βρίσκεται στο Μαρούσι, στην αντιπροσωπεία της Κοσμοκάρ, εκεί που είναι δίπλα από το Μολ.
αντιπροσωπεία Audi, η οποία κάθε φορά, ό,τι ώρα και να πάει κάποιος, θα δει ένα πολύ ιδιαίτερο αυτοκίνητο. Τις επόμενες ημέρες θα είναι αυτό το πολύ σπάνιο Audi R8. Το να κάνεις unboxing σε ένα αυτοκίνητο, όπως είναι το R8, δεν είναι εύκολη υπόθεση, έτσι. 2.45, 30, 20.